Γεια σας και καλώς ορίσατε στο κυπριακό κανάλι Άδραξε τη Ζωή. Είμαι ο Άγγελος και θα μιλήσουμε για ένα ρητό σήμερα. Γυράσκω αειδεδασκόμενος. Είναι κάτι το οποίο έχει στιγματίσει τον τρόπο που σκέφτομαι και πιστεύω ότι είναι το κλειδί για την επιτυχία του καθένα από μας. Είναι αυτό το οποίο δυστυχώς δεν μαθαίνουμε στα παιδιά μας, αλλά και ήδη εμείς δεν το έχουμε μέσα μας. Και για μένα είναι αυτό το οποίο αλλάζει τη ζωή. Γυράσκω αειδεδασκόμενος από τον Σόλον το 456 π.Χ. Φανταστείτε ότι οι αρχαίοι Έλληνες από τότε είχαν συνειδητοποιήσει τις αξίες της ζωής και τι σημαίνει με απλά λόγια. Όσο γερνάω, θα πρέπει να μαθαίνω. Για μένα, αυτό το οποίο διαφοροποιεί οποιονδήποτε μέσα σε ένα επάγγελμα, μέσα σε ένα άθλημα, μέσα σε κάτι που θέλει να κάνει, είναι η γνώση. Έρχονται συνέχεια και με ρωτάνε. Παραδείγματος χάρη μιλούσα χτες με μια μαμά. Η τάδε σχολή έχει μέλλον. Θα βρει δουλειά άμα κάνει το τάδε επάγγελμα. Αυτό που έχω διαπιστώσει μελετώντας διάφορους πετυχημένους ανθρώπους στους διάφορους τομείς, από τον Μάικλ Τζόρνταν στο μπάσκετ μέχρι επιστήμονες, δεν είναι αυτό το οποίο είναι το ταλέντο ή ήρθε ουράνο κατέβατο. Είναι η προσπάθεια, αλλά περισσότερο απ' όλα είναι η αφομοίωση γνώσεων και πληροφοριών τους οποίες μπορείς μεθαύριο να τις πουλήσεις. Τι σημαίνει κάποιος είναι καλός γιατρός? Τι σημαίνει είναι κάποιος καλός δικηγόρος? Αλλά τι σημαίνει κάποιος είναι και καλός τεχνίτης? Είναι αυτός ο οποίος έχει τις γνώσεις και είναι και αυτός το τέλος της ημέρας που οι εταιρείες ψάχνουν. Θα ξεκινήσω να πω από πότε πρέπει να ξεκινάει και πού ακριβώς μαθαίνουμε. Η λογική μας εντύπωση είναι ότι τις γνώσεις τις μαθαίνουμε στο σχολείο και μετά από το σχολείο τις μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο και μετά από το πανεπιστήμιο τις μαθαίνουμε στο μεταπτυχιακό μας. Θα έρθω να σας πληροφορήσω ότι δυστυχώς οι γνώσεις που μαθαίνουμε είτε μπορώ να πω ότι δεν θα τις χρειαστούμε ποτέ ή απλά είναι η νοοτροπία σκέψεις που αποκτούμε, η ορολογία σε κάποια θέματα, μέχρι εκεί η τελεία. Έχω κουραστεί να βλέπω φοιτητές οι οποίοι θεωρούν ότι ένα μεταπτυχιακό θα τους δώσει μια εξειδίκευση επειδή απλά είναι μια πιστοποίηση η οποία είναι επίσημη, επειδή είναι αποδεκτή από το σύστημα και πιστεύουν ότι θα ανοίξουν οι πόρτες να τους περιμένουν. Και καλά θα μου πεις, εγώ τι θα κάνω? Εγώ στο παιδί μου το στέλνω σχολείο, το στέλνω φροντιστήριο. Τι πρέπει να κάνω αφού μου λες ότι αυτά που θα κάνουν δεν θα φτάσουν? Ο κορονοϊός έδωσε στο προσκήνιο έναν ωκεανό γνώσεων, τον οποίο άρχισε και γίνεται αποδεκτός. Αυτός ο ωκεανός γνώσεων βρίσκονται στην online εκπαίδευση και στα online προγράμματα. Πραγματικά υπάρχουν τόσα πολλά προγράμματα τα οποία μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και να αποκτήσει γνώσεις από ό,τι θέμα φανταστείτε. Από το πώς να κάνει μασάζ μέχρι πώς τις πιο δύσκολες προγραμματισμούς, γλώσσες προγραμματισμού μπορεί από τον υπολογιστή του και όχι από τον υπολογιστή του, από το κινητό του. Και αυτό θα το συνδυάσω με μια σημαντική αλλαγή που έχει γίνει γύρω μας από τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας, ότι με 29 ευρώ μπορείς να έχεις απεριόριστα δεδομένα στο κινητό σου ή στο τάμπλετ σου και ουσιαστικά ή στον υπολογιστή σου, γιατί μπορεί να μετατρέψεις το κινητό σου απλά πατώντας ένα κουμπί σε modem, όπως modem hotspot,
το οποίο να μπορεί να στέλνει σήμα και να έχεις, να βλέπεις μια εκπαίδευση ενώ είσαι στο πάρκο της Αθαλάσσας είτε στη θάλασσα. Δηλαδή, το να δεις κάποιους και να αποκτήσεις μια τεχνογνωσία μέσα από μια εκπαίδευση που υπάρχουν τόσες πολλές. Αυτό που λέω πάντα στα παιδιά που βλέπω είναι γεμίστε το βιογραφικό σας με εκπαιδεύσεις. Αυτό διαφοροποιεί είτε είναι ένας γιατρός, είτε είναι ένας ο οποίος ασχολείται με τις οικοδομικές βιομηχανίες και οικοδομικές κατασκευές, και εκεί παντού υπάρχουν τόσες πολλές εκπαιδεύσεις. Ο κόσμος εξελίσσεται. Υπάρχουν γνώσεις παντού και μέσα από την online εκπαίδευση το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις μια καλή έρευνα, να διαβάσεις το πρόγραμμα. Θα είναι καλό από το πρόγραμμα που παίρνεις να δίνει κάποια αναγνωρισμένο certificate για να μπορείς να το παρουσιάσεις πιο επίσημα μέσα στο βιογραφικό σου, και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνεις γνώσεις και αποκτάς. Και θα σας πω εγώ για τον εαυτό μου. Εγώ ασχολούμαι χρόνια με τον τομέα του fitness, της γυμναστικής, τον οποίο δεν το έκανα ούτε σπουδή ακαδημαϊκή σε κάποιο πανεπιστήμιο, όμως παρακολούθησα πάρα πολλές εκπαιδεύσεις, πιστοποιήθηκα και μπορώ να πω ότι έχω ένα εδώ και χρόνια εισόδημα το οποίο προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε ένα που είναι χόμπι, που διαβάζω αρκετά, κάνω αρκετές εκπαιδεύσεις, απλά και μόνο από τις εκπαιδεύσεις. Δεν έκανα κάποιο πτυχίο στη γυμναστική ακαδημία. Πολλοί θα λένε ότι τρως τη δουλειά από άλλους. Δεν τρώω τη δουλειά από κανέναν. Από τη στιγμή που το σύστημα όπως είναι μου επιτρέπει και είμαι νόμιμος σε αυτό το οποίο κάνω, είτε γίνεται με εκπαιδεύσεις, είτε γίνεται με οτιδήποτε άλλο κάνεις, μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου και να μπορείς να εργάζεσαι. Το έδωσα σαν παράδειγμα χωρίς να θέλω σίγουρα οι γυμναστές και αυτοί οι οποίοι σπουδάζουν έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις, αλλά ο καθένας το πώς θα εκμεταλλευτεί την πληροφορία που έχει και θα την κάνει να την πουλήσει είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Σε κατακλείδα θέλω να δώσω το μήνυμα ότι όσες περισσότερες γνώσεις αποκτήσω και περάσουμε αυτή την νοοτροπία στο παιδί μας, όχι τι να σπουδάσει ή να βρει δουλειά, αλλά μεγάλε θέλεις να γίνεις καλός σε αυτό, ναι. Για να έχεις δουλειά και να πετύχεις, πρέπει συνέχεια μέχρι την τελευταία σου πνοή να μαθαίνεις γνώσεις και πληροφορίες. Θα βάλω μια παρένθεση πριν κλείσω για κάτι το οποίο το βλέπω πάρα πολύ συχνά και ειδικά τα παιδιά που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα αγγλικά. Μιλώντας και παθών, γιατί σπούδασα το πρώτο μου πτυχίο στην Ελλάδα, και δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος σπουδάζει στην Αγγλία ξέρει αγγλικά, πρέπει να μάθουμε καλά αγγλικά για να μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες σε αυτό το τεράστιο κόσμο των γνώσεων που υπάρχει με τις online εκπαιδεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και το σημερινό μας επεισόδιο. Κάντε subscribe στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για τα καινούργια επεισόδια.